Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται, πώς είσαι αφού τελείωσε η κανονική περίοδο, σωματικά εννοώ. Εντάξει, μπορώ να πω, δώστε το Θεό μια χαρά, έχουμε την υγεία μας όλα καλά. Και λίγο διάστημα να ξεκουραστούμε και συνεχίζουμε. Έστειλες και εσύ κάποιο μήνυμα γιατί είναι της μόδας. Έτσι στο κινείς ο Λαντύπο, Νοβίτσκι, χθες είδαμε και το Σίμψακ. Ξεκίνησε και εσύ, έκανες κανένα μήνυμα και στον τρέινερ σου για αμέσως προπόνηση. Εγώ μιλάω σχεδόν καθημερινά με τον προπονητή μου. Συγκεκριμένα είναι ο Γιώργος Κυριαζής, μπορώ να πω, ναι. Και θα ξεκινήσω, όπως είπα, μετά από κάνα δεκαήμερο θα ξεκινήσω κανονικά προπόνηση. Κατευθείαν. Τη χρονιά τελείωσε, μια χρονιά που ομολογουμένως για όλους ήταν δύσκολη, κόσμο, όλους γύρω την ομάδα. Θέλουμε μια λέξη να μου την περιγράψεις όσο μπορείς αυτή τη χρονιά για εσάς τους παίκτες, για σένα που την έχεις από μέσα, από ένα διαφορετικό πόστο. Σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μπορώ να πω ότι όλοι ήταν πιεσμένοι μέσα στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά για μένα την είδα αρκετά διαφορετικά. Ήρθα από την αρχή με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω, ήθελα πάρα πολύ να παίξω στην ομάδα. Οπότε για μένα ούτε ήταν κουραστική χρονιά, ούτε τίποτα. Πραγματικά ακόμα και δύσκολες στιγμές προσπαθούσα να το απολαύσω και να δίνω το καλύτερό με αυτό. Δεν ξέρω, όταν ήρθες περίμενες ότι θα πάει έτσι χρονιά? Εντάξει, λίγο πολύ τα προβλήματα πάνω κάτω ήταν ψηλογνωστά, εννοώ τα οικονομικά κυρίως, αλλά περίμενες ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή? Όταν ήρθα, όχι, είχα... Σίγουρα όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου, σίγουρα πολύ διαφορετικό από αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα, έτσι ήταν και εδώ πέρα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη και διοικητικά ήταν κάτι το οποίο επηρέασε πάρα πολύ την ομάδα. Που ήταν απλήρωτοι οι παίχτες, δεν υπήρχε κάποια διοίκηση, δεν υπήρχε κάποιος μαζί μας να είναι σε όλα τα θέματα εκεί. Σίγουρα όλα αυτά και στοιχήσανε και μετρήσανε στο τελικό αποτέλεσμα. Αλλά μπορώ να πω για μένα ότι ό,τι και να γινόταν δεν με ενδιαφέρει, απλά ήθελα να βοηθήσω όσο μπορούσα την ομάδα και να πάμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ξεκίνησε η χρονιά με coach Γιαννάκη, στη συνέχεια έρθει ο coach Αγγέλου. Δεν ξέρω, προσωπικά είδα ένα τελείως, όχι από διαφορετικό, αλλά έναν καλύτερο, πιο βελτιωμένο Άρη. Τι ήταν αυτό που άλλαξε? Γιατί συνήθως λέμε πάντα ότι η αλλαγή προπονητή συνήθως βοηθάει στο ψυχολογικό. Ήταν μόνο αυτό τελικά, Λευτέρη? Καταρχήν να πούμε ότι έτσι όπως ήταν ο Άρης φέτος και οι δύο προπονητές είχαν να διαχειριστούν, και κυρίως ο coach Γιαννάκη στην αρχή, είχαν να διαχειριστούν όχι μόνο σαν προπονητές, αλλά σχεδόν σε όλα τα θέματα πρέπει να τα χειριστούν αυτοί, το οποίο σίγουρα τους έβαζε περισσότερες ευθύνες και ήταν και πιο δύσκολο σίγουρα. Παρ' όλα αυτά ο coach Αγγέλου όταν ήρθε προσπάθησε να μας φέρει πιο κοντά, να μας ενώσει, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι είμαστε ομάδα και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι ώστε έστω και έτσι η χρονιά να σωθεί. Το γεγονός ότι εσύ έχεις μια ιδιαίτερη σχέση και με τον κόσμο, έτσι είναι λογικό αυτό, γιατί προέρχεσαι από τον Άρη. Το γεγονός ότι ήρθες, η πορεία δεν ήταν αναμενόμενη και περιμέναν πολλά από σένα ο κόσμος. Ένιωσε παραπάνω πίεση, ειδικά την περίοδο που το αγωνιστικό ήταν σε πολύ κακή πορεία πήγαινε η ομάδα. Ένιωσε έξτρα πίεση εσύ, σαν Λευτέρης Μποχωρίδης, σε σχέση με τον Άρη? Ότι υπήρχε κάποια πίεση, υπήρχε. Όταν έχεις ένα υπερβολικό θέλω, το οποίο μπαίνει στο γήπεδο και από το υπερβολικό θέλω σου, σου βγαίνει μεγάλη επίεση, είναι λογικό, αλλά είναι κάτι το οποίο όλοι οι αθλητές είναι κάτι που πρέπει να διαχειριζόμαστε. Οπότε προσπαθείς όσο μπορείς να μην σε επηρεάζει για να κάνεις ό,τι καλύτερο. Άμα το αφήσεις σε καταβάλει, τότε είναι που υπάρχει πρόβλημα. Μετάνιωσες που επέλεξες, γιατί με τον Παναθηναϊκό σου έχεις και άλλες προτάσεις. Μετάνιωσες που επέλεξες να δεις εδώ? Με βάση βέβαια την πορεία της ομάδας, που σίγουρα δεν ήταν. Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα μετάγαινε για μια τέτοια απόφασή μου. Ήθελα συνειδητά από την αρχή, ήξερα ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Ίσως ήταν πιο δύσκολη από ό,τι φανταζόμουν, αλλά όχι ποτέ ούτε θα μετάγαινα ούτε τίποτα. Δηλαδή και τώρα, άμα ξαναδιάλεγα, θα το ξανάκανα. Να πούμε ότι το συμβόλαιο σου έχει τελειώσει με τον Άρη και πολλοί είναι αυτοί που ρωτάνε και λένε μάλλον ο κόσμος ότι η νέα προσπάθεια που πήγαιναν αυτοί πρέπει να ξεκινήσει από σένα, σαν κορμό. Εσένα σαν ηγέτη. Έτσι, με τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα του Έλληνες, κυρίως μιλάω για τον Τζαερέλη, τον Φιόνι, τον Αθηναίου, τον Χριστίδη, τον Μούρτο, δηλαδή να γίνει ένας κορμός. Θέλω λίγο τις δικές σου σκέψεις, είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έζησες μια χρονιά προβληματική, πήρες λίγο μια, αν θέλεις, γεύση της νέας διοίκησης, είδες κάποια πράγματα από μέσα.
τον ξέρεις τον οργανισμό αρκετά καλά. Έτσι, ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη νέα χρονιά? Εντάξει, για μένα προσωπικά δεν έχω ακόμα κάποιες σκέψεις. Ακόμα δεν τελειώσει η χρονιά, μπορώ να πω. Σίγουρα θέλω ένα χρόνο να καθαρίσει και το δικό μου μυαλό και η ομάδα να πάρει τον χρόνο της και μετά θα μπορεί να γίνει όποια συζήτηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για αυτήν την ομάδα πρέπει να μπει μια τάξη για αρχή στα διοικητικά. Να υπάρχει κάτι σωστό, κάτι σοβαρό, να γίνει μια σωστή δουλειά. Και από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται και ότι έχει αρχίσει ήδη να γίνεται κάποια σοβαρή δουλειά και από τον κύριο Γουλιέλμου και από όλους τους συνεργάτες του, ελπίζω να συνεχίσει έτσι για να μπορέσει να επαναφέρει τον Άρη εκεί που θέλουμε όλοι να το βλέπουμε. Το λέω αυτό γιατί, το ρωτάω γιατί, για παράδειγμα, αν λυθεί το θέμα με τον μπαν και μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές, έστω να έχει ένα χαμηλό budget, σίγουρα τελείως διαφορετικό στο να είσαι μια ομάδα που ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αυτό δηλαδή θα παίξει, πιστεύω, ένα ρόλο ίσως. Σίγουρα, αυτό είναι πρώτα απ' όλα η αρχή. Άμα δεν υπάρχει το μπαν και υπάρχει ελευθερία για να γίνουν όλες οι μεταγραφές, θα είναι τελείως διαφορετική και όλη η εικόνα για την ομάδα. Σίγουρα, αυτό είναι το πρώτο και το βασικότερο που πρέπει να γίνει. Ναι, όσον αφορά τον κόουτς Αγγέλου, και αυτός είναι λίγο στον αέρα όσον αφορά την παραμονή, θα μετρήσει σε σένα, γιατί τον ξέρεις καλά και τον κόουτς. Η παραμονή του κόουτς εδώ θα παίξει ένα ρόλο παραπάνω? Το ότι γνωρίζαμε τον κόουτς και την προηγούμενη θητεία μου σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο. Καταρχήν πιστεύω ότι θα είναι και για το καλό της ομάδας. Δεν μπορώ ακόμα να μιλήσω για τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα είναι για το καλό της ομάδας αν μπορέσει να μείνει ένας προπονητής ο οποίος ξέρει την ομάδα, ξέρει τι σημαίνει Άρης και πιστεύω αν μείνει θα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Ελευθερία, αγωνιστικά μιλώντας, θεωρείς ότι αυτή έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη μια ευκαιρία να επενδύσει ακόμα περισσότερο στους Έλληνες? Με δεδομένα τα προβλήματα οικονομικά, ότι το budget θα είναι συγκεκριμένο, είναι ευκαιρία όσο μπορεί να βοηθήσει να επενδύσει πάνω στους Έλληνες, να στηριχτεί? Δεν σ' άκουσα την ερώτηση, μπορείς να μου ξαναπεί? Λέω ότι έτσι πως είναι η κατάσταση τώρα στην ομάδα του Άρη, με το budget συγκεκριμένο, είναι μια ευκαιρία μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση να επενδύσει και πάνω στους Έλληνες, δηλαδή όσο μπορεί να εμπιστευτεί το ελληνικό στοιχείο για να δημιουργήσει μια βάση? Ειδικά τις ομάδες όταν περνάνε τις δύσκολες καταστάσεις, πιστεύω η παραγωγή παιχτών και να στηρίξει τους Έλληνες παίκτες είναι μονόδρομος. Οπότε, έχοντας και ένα προπονητή ο οποίος ξέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να χτίσεις πάνω σε κάτι, να έχεις ένα κορμό για να υπάρχει μια συνέχεια. Ακριβώς. Κλείνοντας, επειδή έχουμε κάποια ερωτήματα και φίλων που λένε να μείνεις και τα σχετικά, εντάξει, τα ακούς αυτά κάθε μέρα βέβαια. Θέλω λίγο το δικό σου μήνυμα στον κόσμο. Ο κόσμος φέτος βοήθησε ο Άρης, ο οποίος βγήκε δεύτερος σε εισιτήρια. Σε μια προβληματική ομολογουμένως χρονιά βγήκε δεύτερος. Θέλω λίγο το μήνυμα σου προς τον κόσμο της ομάδας. Έτσι τον ξέρεις. Μαζί πιστεύω με τον Μούρτο και τον Τζαρέλ, ίσως έχεις την καλύτερη σχέση με τον κόσμο. Ναι, καταρχήν να πούμε εκ μέρους πιστεύω όλης της ομάδας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Μας στήριξε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και σε προπονήσεις έχει έρθει στην Αθήνα να στηρίξει, έχει έρθει στο Παλέ όταν ήξερε ότι ήταν δύσκολα και διοικητικά τα πράγματα και ήταν απλήρωτοι όλοι οι παίχτες. Έχουν μαζέψει, έχουν κάνει την κίνηση με τα κουπόνια που ήταν φοβερή για να μας βοηθήσουν. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να πω, σίγουρα καταλαβαίνω και όποια δυσαρέσκεια υπάρχει από τον κόσμο, αυτό που είπες και εσύ, ότι καταλαβαίνεις όταν κάποιος έρχεται στο γήπεδο και όταν έχει συνηθίσει στον Άρη να είναι κάπου ψηλά και έρχεται και βλέπει να υπάρχουν κάποια άσχημα αποτελέσματα, σίγουρα τον επηρεάζει. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, πες μου. Ναι, λέω αυτό βέβαια έχει να κάνει συνάρτηση όλων, έτσι δεν είναι το αγωνιστικό καθαρά μόνο. Όταν το κεφάλι είναι άρρωστο, η διοίκηση για παράδειγμα, γιατί τουλάχιστον η προηγούμενη διοίκηση νομίζω ότι όχι αδιαφορούσε πλήρως, ίσως να μην τους είχατε δει και ποτέ έτσι. Να μην ναι, η αλήθεια είναι προσωπικά, ναι, εγώ από την περίοδο που ήμουν εδώ πέρα δεν υπήρχε κάτι. Κάποιος άνθρωπος από τη διοίκηση ο οποίος να έχουμε για να μπει μπροστά και να μας πει κάποια πράγματα. Έτσι. Λευτέρη, να σε ευχαριστώ για τη συνέντευξη, να ευχηθώ ότι καλύτερο, έτσι, υγεία πάνω απ' όλα σε ένα προσωπικά, γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι η υγεία για όλους τους ανθρώπους αλλά και για τους αθλητές. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση για το ένας φίλος. NBA, βλέπεις καθόλου τα μάτς, τα προγνωστικά σου θέλω? Η αλήθεια είναι τώρα που είναι προς τα τελικά έχω αρχίσει και παρακολουθώ. Δεν υποστηρίζω κάποια ομάδα, να πω την αλήθεια. Τίποτα, θα πάω με τους Warriors. Με το φαβορί δηλαδή. Με το φαβορί θα πάω, ναι. Ωραία, Λευτέρη. Καλή συνέχεια, διηθώ, έτσι. Καλή απόφαση όπου και πάρεις και συνεχίζεις την καριέρα σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.